και πάνε και ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους και λογαριάζονται προσκύμενοι στον ένα, προσκύμενοι στον άλλον, προσκύμενοι στον άλλον, πάνε μαζί και γίνονται ψηφαλάκια και επιτρέπουν στον εαυτό τους να γίνονται ψηφαλάκια. Μετά φτιάξανε και ένα συνήγορο του πολίτη. Πα στο συνήγορο του πολίτη, σου λέει ότι εκεί είναι έτσι, εκεί είναι αλλιώς, εκεί είναι αλλιώς, εκεί είναι αλλιώς, είναι διαφθαρά. Παίρνει το χαρτί, πα στο δικαστήριο, λέει ναι, ο συνήγορος είναι για να ελέγχει τη διοίκηση. Δεν πιάνει το χαρτί. Βρε Χριστιανέ μου, τι το θες το άρα είναι ο παρήγορος του πολίτη. Βιάζεις τα παιδιά, κάνεις ένα συνήγορο για τα παιδιά. Χαλάς το γάλα, φτιάχνεις μια επιτροπή ανταγωνισμού. Μετά φτιάχνεις το καρτέλ. Είμαστε η μοναδική χώρα, Λάκη, που βομβαρδίζει τις επενδύσεις της στο εξωτερικό. Αν θέλετε λεφτά, ζητήστε να γυρίσουν τα παιδιά από το Αφγανιστάν, από την Καμπούλ και από τον Καρφούρ. Όχι τα Καρφούρ, τον Νταρφούρ. Ναι, γιατί νόμιζε Καρφούρ. Όχι, στα Καρφούρ απλώς ο εργαζόμενος για να προλάβει, ξέρεις τι κάνει. Φοράει πατίνια υποχρεωτικά. Χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να μην φοράει πατίνια. Δεν κάνω πλάκα. Στα κάθε Καρφούρ τους εργαζόμενους τους έχουν νούμερα. Τους στρατιώτες που τους στέλνουν έξω κοστίζουν σε όλους εσάς 1.000.000 ευρώ την ημέρα. Με 1.000.000 ευρώ την ημέρα θα βγάζατε μία απόφαση που λέει όχι καζίνο, ούτε στάνι δεν κάνει στην κορφή του Εθνικού Δρυμού αν δεν έχεις 10 πυροσβεστικά και 100 πυροσβέστες να κάθονται μέχρι τη μία μέρα που θα γίνει πυρκαγιά. Παίρνεις 130 τάγκς, κόψε τα 30. Ένα άρμα μάχης, πόσα κάνα. 3-4. Δεν έχει καμία σημασία. Όχι, 15. Όχι, δεν είναι, αυτό 15. Το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι ο Ολλανδός που είσαι στο ΝΑΤΟ, που είναι και αυτό στο ΝΑΤΟ, και ο Ολλανδός είναι η πηγή που πουλάει όλα τα reality show γιατί είναι η μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών. Εκείνη η εταιρεία, εκείνη η έδρα. Στην Ολλανδία που πουλάει όλες αυτές τις καταπληκτικές ιδέες με τις μεγαλύτερες αποδόσεις στον κόσμο. Αγόρασε το κάθε τάγκς 330 εκατομμύρια ελληνικές δραχμές τότε. Οι Έλληνες αγοράσαν ακριβώς το ίδιο τάγκ, 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια δραχμές το κάθε τάγκ. Πες μου λοιπόν, πού πάνε τα κλεμμένα? Πού πάνε, τα κλεμμένα? Λέτε πίσω, φέρτε τα λεφτά από τα ταμεία. Ποιος έκανε λεφτά? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Από το 50 μέχρι σήμερα είναι 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Φίλες και φίλοι, πιτσιρίκια μου, 58 δις ευρώ κλεμμένα από τα ταμεία. Κυνηγάτε τον ένα που πήρε τα 8. Ψάχνουμε για τα 50. Κυνηγάτε τον ένα που πήρε τα 8. Ένας. Ήταν απατεώνας και πήρε τα 8.